Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Συνεχίζουμε σήμερα με τη συνέχεια της μυστικής ευχής της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο, επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. Παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές Του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων, όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία, αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Διά της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός.
Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους. Αν δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού δεν είχε σχέση με τον άνθρωπο και με τη βιωτή του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων, ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απ' αρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς. Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπιση του Υιού είναι πράξη αγάπης. Είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα. Και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο,
λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον ιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή υπαρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομή της σχέση, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών», και εκφώνος ο ιερές, ο ιερεύς, «λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού, λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώσας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του. Ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Εύας που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με ένα νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε, ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτή της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό, που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης, εκ Πνεύματος Αγίου, να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς Υιοί του Ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στις συνέπειες που παράγει αυτή του η ενέργεια. Σύγκρουση με τις δυνάμεις του κόσμου της φθοράς, του θανάτου, της αγνωσίας, πόνος και θάνατος επί του Σταυρού, σημαίνει πρόσληψη της πραγματικότητας του ανθρώπου.
Ανάσταση και ανάληψη σημαίνει υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας και εγγενιασμός νέας. Τρίτον, λαβών άρτων. Ιδρύεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υποδεικνύεται ο δρόμος της ενώσεως κάθε ανθρώπου με τη θεότητα δια του Χριστού και εν το Χριστό. Ο μυστικός δείπνος δεν είναι μια επανάληψη του Πασχάλιου δείπνου των Εβραίων, αν και περιέχει στοιχεία του. Είναι μια υπέρβαση αυτού του δείπνου, ένας εγγενιασμός νέου τρόπου τροφής και συντήρησης του ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό Πασχάλιο δείπνο αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε, υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου. Έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας τροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου,
ζει αιώνια. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνί σε λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Ο λαός, αμήν. Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός, ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νίν απολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσιος Μάξιμος ο ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον Ουράνιο Πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα Του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού Του, και δεύτερον για την είσοδο της Βασιλείας Του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα Δευτέρα Παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως
προσδιώγνει τον επιστολή «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν ουκ εισίδε εκ του κόσμου, παρικούσιν ενθαρτής την εν ουρανής αφθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθετε ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά, ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή, η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία, η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προσθέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείται. Ο Σάκης γάρ αν αισθείται τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης ου έλθει. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων, τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. «Τα σά εκ των σών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί, τα προσφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του, κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά,
κατά πάντα, αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενών μας, καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «Σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «Σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν» κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς». Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς
δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης, και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. 1. Η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου, που έχει ενθρονίσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς, ως μέλη του Σώματος του Χριστού, δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδε στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς, και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί, εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθ' εαυτούς και λέγοντες: «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόμε», και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, «ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον Άρτον», ο ιερέας, «και ποίησον τον μεν άρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου», ο διάκονος, «αμήν», «ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον», ο ιερέας, «το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου»,
Ο διάκονος, αμήν, ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια. Ο ιερέας, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Ο διάκονος, αμήν, αμήν, αμήν. Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις. Να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το αμήν. Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το αμήν τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το αμήν του διακόνου είναι το αμήν του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου ιερέα και λαού έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου κατεξοχήν προσεγγίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, ο οποίος δια του διακόνου συμμετέχει με το αμήν στην τέλεση της ανέμακτης θυσίας, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη σάρκωση του λόγου. Στην πράξη όμως σήμερα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκονος, κάτι που είναι σύνηθες, το αμήν το λέει ο ιερέας και μάλιστα μυστικός. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι που δείχνει να παραβιάζεται μια ουσιαστική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική, νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο. Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον άρτο και τον ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Μετά την ένωση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έχασε τίποτε από τα χαρακτηριστικά της. Συγχρόνως όμως έπαυσε να είναι ψηλή ανθρώπινη φύση, γιατί η ένωσή της με τη θεότητα την θέωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προέκυψε μία θεανθρώπινη φύση, αλλά, όπως διατυπώνεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, μετά την ενανθρώπιση ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού
και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Ή δε των τρόπων επιζητής πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, ως περ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθής εστί και ενεργής και παντοδύναμος, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Αν επιμένω να προσεγγίζω με λεπτομέρειες αυτό το υπερφυές και ακατανόητο μυστήριο, κινδυνεύοντας να φτάσω τα όρια της βλασφημίας, το κάνω για να προλάβω τη δυτική αίρεση της μετουσίωσης του άρτου και του ίνου, που δυστυχώς λανθάνει και σε μερικούς ορθόδοξους πιστούς, ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία, που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς απέναντίας φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός αποπνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως Αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης, πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.
Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκρημα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμακτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψι, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών που συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψη ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτίων. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, ούκ είμαι θαθνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμαι θαθνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία. Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις παρησίαν την προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού
και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί του, να έχουμε παρησία ενώπιον του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία του, όχι μόνο καθέναν που τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Ο γαρεσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ. Η ώρα είναι 3.